Καλησπέρα από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα της Adobe και όχι φυσικά μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, και έλαβα ένα email από ένα φίλο προχθές, ο οποίος ήθελε να δείξω πώς κάνουμε αυτή την τεχνική, αυτή την όμορφη και έξυπνη, θα έλεγα, τεχνική στα γράμματα, τα οποία φυσικά από 2D ξαφνικά φαίνονται τρεις διάστατα και μας ψαρώνουν, θα έλεγα, ιδιαίτερα. Οπότε λοιπόν θα δείξουμε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτή η τεχνική και πόσο πρακτικό είναι αυτό το πράγμα να γίνεται μέσα από το Adobe φυσικά Photoshop. Πάμε λοιπόν. Στο Photoshop έχω ήδη φτιάξει ένα φόντο το οποίο θα φιλοξενήσει τη δημιουργία μου. Καλό γενικά είναι να έχουμε γραμματοσειρές οι οποίες είναι αρκετά πλατιές σαν γράμματα. Οπότε έχω βρει μια γραμματοσειρά στο dafont.com, την Terminator, και θα πάρω λοιπόν από αυτή τη γραμματοσειρά. Λοιπόν, θα γράψω εδώ το π, όπως ακριβώς είχε και ο φίλος μας. Φυσικά και αυτό το π. Οπότε ξανακάνω κλικ με αγγλικά πλέον. π, ωραία. Αρκετά μεγάλο π θα έλεγα. Ωραία. Και τώρα, πολύ γρήγορα, θα κάνουμε, θα σβήσω βασικά αυτό, θα κάνουμε ένα αντίγραφο. Okay. Για να το, να το χρησιμοποιήσω μετά αν μου χρειαστεί, πηγαίνω στο π, κάνω δεξί κλικ, rasterize type, οπότε το κάνω γραφικό πλέον από κείμενο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, πρέπει να το κόψουμε για να, θα χρειαστεί να κοπεί δηλαδή για να το κάνουμε σε τέτοιο στυλ γωνίας, οπότε πρέπει να κοπεί, πρέπει να γίνει γραφικό για να μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην επεξεργασία του. Από τη στιγμή λοιπόν που το έχουμε κόψει, πλέον το συμπεριφερόμαστε σαν να είναι γραφικό, όχι σαν να είναι κείμενο πλέον, και θα πάω εδώ στην άκρη λοιπόν, στο σημείο αυτό, ίσως και πιο μπροστά, θα δούμε, κάπου εδώ. Γενικά είναι πολύ μεγάλο αυτό το πι. Ίσως για αρχή να το μαζέψω λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα αφήσουμε τώρα για αρχή. Εδώ πέρα λοιπόν, και θα κάνουμε δεξί κλικ, layer via cut. Οπότε έχουμε ένα κόψιμο και ένα κανονικό, σαν F είναι αυτό βασικά, έτσι. Okay. Και θα πάμε στο συγκεκριμένο λοιπόν κομμένο δεξί άκρο του γράμματος π, θα το επιλέξω, θα πατήσω Ctrl Tab για Free Transform και θα φέρω το Anchor Point στην άκρη και έπειτα θα κάνω δεξί κλικ, θα επιλέξω Skew, συγγνώμη γι' αυτό, συγγνώμη γι' αυτό, θα επιλέξω λοιπόν Skew και θα το ανεβάσω πιο πάνω. Ωραία, έπειτα θα επιλέξω Free Transform, θα το μαζέψω λίγο πιο μέσα. Να λοιπόν η ευκαιρία μου να μαζέψω και το π λίγο πιο μέσα. Και ίσως να το ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Οπότε δεξί κλικ ξανά και skew. Οπότε λίγο πιο πάνω επίσης και έχουμε τελειώσει. Οπότε λοιπόν φτάσαμε στο σημείο που θέλουμε. Να έχουμε ανεβάσει το π σωστά προς τα πάνω. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε γράμμα, έτσι. Απλά αυτό έχει αρκετό πράγμα εδώ δεξιά, οπότε βολεύει και το κόψιμο και να δώσουμε την αίσθηση ενός έτσι φύλου, ενός αυτοκόλλητου που έχει ξεκολλήσει. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα στο F, μάλλον στο P πλέον που είναι σαν F φυσικά, και βάζουμε με διπλό, με δεξί μάλλον κλικ, Blending Options, και από εδώ επιλέγουμε Drop Shadow, το φέρουμε λίγο πιο μαζεμένο αυτό προς τα μέσα, θα πάμε το Spread, το distance μάλλον στο 0 και το size στο 2, απλά για να κάνει, βλέπετε, γωνία αρκετά σκληρή. Θα το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω εδώ λοιπόν. Αυτό που θέλω τώρα είναι να δώσω την αίσθηση ότι έχει γωνία. Πατάω και το control για πιο μαλακή κίνηση. Αυτό που θέλω είναι να δώσω την αίσθηση ότι υπάρχει σκιά κολλημένη, πολύ κοντινή σκιά πάνω στο ένα σημείο του γράμματος. Οπότε θα αφήσω αυτό εδώ πέρα με 75, ίσως με λιγότερο, με 60% opacity. Το multiply θα γίνει overlay για να κοκκινήσει η σκιά μου από το να μαυρίσει, να πάρει δηλαδή το χρώμα του φόντου, και θα, το distance θα είναι 0, 0 και 2 το size. Πολύ ωραία, κάνω click στο OK και έπειτα θα πάμε και θα βάλουμε το επόμενο trick. Γενικά υπάρχουν τριών ειδών trick που έχουν μπει σε αυτό το μάθημα και τα οποία φυσικά δίνουν την αίσθηση του τρισδιάστατου, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη φωτογραφία, είναι μια ψευδαίσθηση γενικά. Οπότε ένα ήταν αυτό, να βάλουμε μια σκιά εδώ. Ένα είναι να βάλουμε μετά δεύτερη, δύο σκιές εδώ που θα έχουν να κάνουν με το π, λοιπόν, που έχει σηκωθεί.
Οπότε θα επιλέξω, θα χαμηλώσω βασικά αυτό το πι για να βλέπω λίγο πίσω μου τι γίνεται. Εδώ λοιπόν. Θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer, θα το ονομάσω σκιά. Σκιά κομμένου. Okay. Και θα πάρω λοιπόν το Polygon Lasso Tool. Θα κάνω ένα κλικ εδώ. Θα φτάσω κάπου εδώ πέρα, θα βγω λίγο πιο έξω. Γενικά δεν θα πάω στα όρια αυτού του, πι, έτσι. Πάνω, θα βγω λίγο πιο έξω. Να δώσω δηλαδή την αίσθηση ότι απλώνεται τη σκιά μου πιο μακριά. Οπότε κάπου εδώ λοιπόν. Και κάπου εδώ αυτό. Και θα το φέρω αυτό λοιπόν να κάτσει εκεί. Και θα το κλείσω φυσικά. Πολύ ωραία. Και έπειτα θα κάνω κλικ στο μαύρο και λευκό εδώ. Ή αλλιώς θα πατήσω το D στο πληκτρολόγιο μου. Γιατί για τα default χρώματα, το μαύρο και το λευκό, θα πάρω το κουβά μου. Και θα βάψω λοιπόν με μαύρο. Να δούμε τώρα λίγο τι έχουμε κάνει. Πηγαίνω στο Select, Deselect και θα φέρω λοιπόν το σκιά κομμένου κάτω και από τα δύο γράμματα λοιπόν. Θα επαναφέρω το κομμένο λοιπόν πι από εδώ στο 100%. Ωραία. Και θα φέρω λοιπόν και τη σκιά λίγο πιο κάτω με το Move Tool φυσικά ενεργοποιημένο. Ωραία. Γιατί είχε βγει λίγο πιο πάνω. Βλέπετε ακόμα φαίνεται. Οπότε τώρα λοιπόν είμαστε μια χαρά. Θα κάνω ένα αντίγραφο. Μάλλον θα αντίγραφω τη σκιά, όχι με καινούργιο layer, αλλά απλά θα κάνω control click εδώ και θα πάρω το Rectangular Marquee Tool. Θα το φέρω και αυτό επίσης στο σημείο που κολλάει το επόμενο, λοιπόν ουσιαστικά τσάκιση. Θα το φέρω λοιπόν κάπου εδώ και θα το βάψω λοιπόν και αυτό με μαύρο. Control D. Ok λοιπόν. Ίσως ήθελε λίγο πιο παραμόρφωση αυτό, οπότε κάνω ένα undo. Και θα πάω με το Rectangular Marquee, κάνω δεξί κλικ, Transform Selection, θα το φέρω λίγο πιο κάτω, κάπου εδώ λοιπόν. Okay, θα πούμε το βελάκι μου λίγο πιο έξω ή λίγο πιο μέσα, εξαρτάται φυσικά και το τι κάνουμε. Βεβαίως δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε τόσο τέλεια, τόσο απόλυτα λοιπόν με την πάνω σκιά, οπότε θα κάνουμε ένα καινούργιο Polygonal. Λοιπόν, κάπου εδώ ίσως. Ή κάπου εδώ λίγο πιο μακριά, είπαμε οι άκρες, και λοιπόν κλείνουμε σωστά εδώ λοιπόν, και Alt και Backspace Option και Delete στο Mac για να βάψουμε με το πρωτεύωνο χρώμα που είναι το μαύρο. Ctrl D. Πολύ ωραία. Και θα πάμε λοιπόν τώρα φυσικά για να δώσουμε μια πιο σωστή αίσθηση της σκιάς και του ρεαλισμού. Θα πάμε στο Filter, Blur, Gaussian Blur για να το θολώσουμε λίγο στις άκρες, βλέπετε έτσι, με 2 λοιπόν pixels, και θα χαμηλώσουμε το opacity αρκετά, αλλά όχι μόνο το opacity, θα γυρίσουμε και το blend από normal σε soft light. Χαμηλώνουμε ξανά το opacity αρκετά, γύρω στο 20 θα το πάω, με 25 λοιπόν, και θα βάλω ένα layer mask και έπειτα με το gradient tool μαύρο και διάφανο. Θα κάνω click και drag εδώ και θα σβήσω λοιπόν τις άκρες. Θα κάνω ένα undo λίγο, θα ξεκινήσω από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε πετύχει αυτό που έχει κάνει και ο φίλος μας. Ίσως θέλει πιο πολύ θόλωμα, οπότε το επιλέγουμε και πηγαίνουμε στο filter Gaussian Blur εκ νέου. Και αν θέλουμε ξαναπατάμε Ctrl F. Ξανά Ctrl F, ξανά Ctrl F, να βγάλουμε ένα πιο θολό Gaussian Blur. Μεγαλώνουμε το opacity λίγο, να δώσουμε πιο μεγάλη αντίθεση στη σκιά μας. Νομίζω καλύτερα είναι έτσι. Και επίσης το τελευταίο trick, μάλλον ένα από τα τελευταία, είναι κάνοντας Ctrl Click πάνω στο πεταλάκι εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει. Θα πάμε σε ένα καινούριο layer, θα το πάμε πάνω απ' όλα. Θα το ονομάσουμε λοιπόν αυτό σκιά. Σκέτο. Και θα πάμε λοιπόν τώρα με το gradient, αφού όμως πρώτα το έχουμε γυρίσει αυτό σε soft light. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν με το gradient tool μαύρο προς, προς διάφανο. Φυσικά όμως δεν θα βάψει μαύρο, απλά θα το κάνει λίγο πιο έντονο σαν χρώμα. Κοιτάξτε εδώ, βλέπετε. Και αν κάνω deselect θα δείτε μια πολύ ωραία τσάκιση πλέον στο γράμμα. Οπότε select, deselect, βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία πλέον τσάκιση κάνει. Και φυσικά αν θέλουμε το αθολώνουμε και αυτό λίγο, οπότε
είτε με το Gaussian Blur, αλλά θα το κάνω καλύτερα με το εργαλείο εδώ, εφόσον είναι rasterized. Θα πάω λοιπόν στη σκιά και θα τη βάψω λίγο, θα την μαλακώσω, βλέπετε, στη σκιά φυσικά και όχι πάνω στο γράμμα, έτσι. Πολύ ωραία. Και νομίζω πλέον είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάτι ακόμα περισσότερο που δεν έχουμε κάνει ακόμα είναι ότι έχει μια τριχρωμία, θα έλεγα. Βλέπετε εδώ πέρα πορτοκαλί χρώμα, εδώ πέρα κίτρινο και εδώ πέρα αρκετά ανοιχτό κίτρινο σαν λευκό, το οποίο δίνει όγκο περισσότερο. Και θα δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και αυτό. Θα κάνω λοιπόν Ctrl-click πάνω στο πέταλο. Θα πάω στα δείγματά μου, είτε από εδώ είτε από το color. Από εδώ λοιπόν θα επιλέξω το κίτρινο αυτό και θα το κάνω ακόμα πιο λευκό, πιο ανοιχτό λοιπόν, περίπου κάπου εδώ. Εδώ λοιπόν είμαστε εντάξει. Και θα πάρω λοιπόν τώρα τη βούρτσα μου, το opacity στο 50% και θα το βάψω λοιπόν από πάνω. Απλά θα κάνω ένα πέρασμα με λίγα λόγια. Εδώ λοιπόν, έτσι. Θα δοκιμάσω λίγο με πιο μεγάλο το opacity, γύρω στο 70%. Ωραία. Πολύ ωραία νομίζω. Θα δοκιμάσω και με 100%. Είναι καλό είναι να κάνουμε διάφορα τεστ πριν τελειώσουμε. Οπότε λοιπόν κάπου εδώ θα δώσουμε έναν όγκο περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν. Και θα πάμε και στο προηγούμενο μας εδώ πέρα, στο F. Αφού φυσικά το κάνουμε rasterize και αυτό, γιατί, βέβαια είναι rasterize, συγγνώμη, είναι ήδη. Θα πάω λοιπόν, γενικά νομίζω ότι είναι F και δεν νομίζω ότι είναι P, ώρες. Λοιπόν, θα επιλέξω αυτό το πορτοκαλί εδώ πέρα, που έχουμε βάλει για τη σκιά μας, το οποίο φυσικά έχει βγει με soft light από εδώ, δεν έχουμε επιλέξει κάποιο πορτοκαλί χρώμα. Θα περάσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι εδώ, βλέπετε, τέτοιο χρώμα. Ίσως με πιο χαμηλό opacity, εκεί που κολλάνε τα χρώματα μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν. Και πλέον Ctrl D. Έχουν δέσει καλύτερα πλέον οι γωνίες μας, βλέπετε. Και νομίζω είμαστε εντάξει, είμαστε τέλεια. Τέλος θα πάμε και θα γράψουμε εδώ κάτω λοιπόν, για να δώσουμε την τελική γροθιά στη ψευδέστηση. Με το Terminator πάλι, φυσικά με πολύ χαμηλότερο opacity, γύρω στο 50. Θα γράψουμε Elis Las, βασικά με αγγλικά. Δεν λέει να φύγει από ελληνικά. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα Terminator. Ok. Θα σβήσω αυτά. Terminator πάλι. Ωρες απορώ γιατί γράφουμε ελληνικά. Λοιπόν, elislasop.com, ή γιατί μάλλον μιλάνε όλοι οι άλλοι αγγλικά. Είναι μια περίεργη σκέψη αυτή που κάνω. Χάνουμε πολλές γραμματοσειρές. Προχαμηλώνω το opacity ακόμα περισσότερο, γύρω στο 30. Και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω να δώσω την αίσθηση ότι το Lashop πέφτει πίσω από τη σκιά. Φυσικά δεν φαίνεται έτσι εδώ, αλλά αν το πάμε κάτω-κάτω θα δούμε ότι φαίνεται πλέον, έχει μια αλφα αντίθεση περισσότερο. Για να τονίσουμε λίγο περισσότερο την αντίθεση αυτή θα κάνουμε ένα αντίγραφο. Θα το βάψουμε αυτό λοιπόν με πιο σκούρο χρώμα. Οπότε επιλέγουμε αυτό το χρώμα και το πάμε στο πιο σκούρο του. Από εδώ ίσως. Και πιο έντονο. Εδώ λοιπόν, τέτοια φάση. Κάνω κλικ στο OK. Κάνω Ctrl κλικ πάνω στη σκιά, θυμάστε. Και βάζω ένα layer mask πάνω στο καινούριο μου font. Εδώ. Οπότε βλέπετε, πλέον το lasso πέφτει, υποτίθεται, πίσω από τη σκιά. Και κάνει πλέον μια πιο όμορφη ψευδέστηση του 3D στη δημιουργία μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Φυσικά χρειάζεται ακόμα μερικές παραμέτρους, ίσως κάποιο καλύτερο βάψιμο πάνω εδώ, αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά καλά. Και θα μείνουμε λοιπόν ως έχει. Από το www.elislasop.com και από το Βαγγέλη Βλασόπουλο μάθετε να δίνετε ψευδεστήσεις στις φωτογραφίες σας, στα γραφικά σας, στη δημιουργία σας, χωρίς να έχετε γνώση από 3D, χωρίς να χρειάζεται πλέον αυτό το ποταπό 3D. Φυσικά δεν είναι καθόλου ποταπό, αλλά τέλος πάντων έτσι λέμε τώρα, παρηγοριά στον άρρωστο. Επίσης μην ξεχνάτε, έχουμε διαγωνισμό λογοτύπου στο site. Λάβετε μέρος μέχρι τις 25-12, μέχρι τα Χριστούγεννα λοιπόν του 2010, και κερδίστε 7 ημέρες διακοπές στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 2011. Νομίζω είναι μια πολύ καλή προσφορά, την οποία δεν πρέπει να τη χάσει κανένας.
Φυσικά, όποιος δεν θέλει να πληρώνει το καλοκαίρι, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που κέρδισαν στο διαγωνισμό φωτογραφίας και φυσικά βλέπουν σήμερα το μάθημα δωρεάν. Και για ένα μήνα θα υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί για όλα τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τη συνδρομή, τουλάχιστον για τώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο site, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, έρχονται συνεχώς εκπλήξεις καινούργιες. Μείνετε συντονισμένοι και εκτός από Photoshop μαθαίνουμε φυσικά πολλά περισσότερα πράγματα μέσα από το elislashop.com. Να είστε καλά!